Σκηνές τρόμου την ώρα της περιφοράς του επιταφείου έζησαν οι κάτοικοι της φορτέτσας Ηρακλείου που είδαν σοκαρισμένοι έναν 87χρονο κάτοικο να παρασύρεται από 4x4 και να τραυματίζεται βαρύτατα ενώ περίμενε στην άκρη του δρόμου για να προσκυνήσει. Η πέτειος του σοβαρού τροχαίου που έστειλε στην εντατική τον 87χρονο συνταξιούχο αυτοκινητιστή, ένας ανήλικος ο οποίος επιχείρησε να βγει με όπισθεν από την οδό Αχιλλέως στον κεντρικό δρόμο, παρασύροντας την πορεία του 3 μηχανάκια και τον άτυχο ηλικιωμένο. Τον έβαλε από κάτω για να πήρε μπροστά και προλάβαμε και τον σταματήσαμε. Λοιπόν, το σηκώσαμε στα χέρια. Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 17χρονος ήταν τέτοια ώστε να παρασύρει τον 87χρονο για αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο που περίμενε μαζί με τη σύζυγό του για να προσκυνήσει τον επιτάφιο. Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης με αυτόπτες μάρτυρες να σπέβδουν να σηκώσουν κυριολεκτικά στον αέρα το φορτηγάκι και να ανασύρουν το θύμα από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Κατέβαινε κόσμος από εδώ να μπει μέσα στο καφενείο. Εκείνη την ώρα ήταν ένας απ' έξω και έσπρωξε 4 άτομα. Και είχε φτάσει και συστραφεί ο επιτάφιος. Και έβαλε 4 άτομα μπροστά μέσα στο μαγαζί. Και λίγο στο δρόμο εδώ παρέσει τον άνθρωπο και έγινε. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου μετά την πρώτη αντιμετώπιση εισήχθη στην εντατική. Από την τροχιά Ηρακλείου συνελήφθησαν ο 17χρονος αλλά και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας. Ενώ στη φορτέτσα επικρατεί αναβρασμός με τους περίοικους να χαρακτηρίζουν Τέξας τους δρόμους της περιοχής, όπου ανήλικοι και ενήλικες επιδίδονται σε κόντρες με μηχανές, αυτοκίνητα και 4x4, χαρακτηρίζοντας αναμενόμενη την τραγωδία που έζησαν την ώρα του επιταφείου.